κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα, πάρε, είναι κρύο παγωμένο, πώς λέμε. Δεν ξέρω ποιοι το καθιέρωσαν, αλλά οι τηλεθεατές το επέβαλαν, οπότε φωνή λαού, καταλαβαίνεις. Είναι λοιπόν ένας τύπος στον δρόμο, ο οποίος περπατάει και βλέπει μια πολύ ωραία κοπέλα, έτσι, χυμώδη και εντυπωσιακή κλπ. Και προκλητικά αντιμένει λίγο, τολμώ να πω, από την πλησιά της λέει «Bonjour, mademoiselle, comment ça va?» Και πλάφ, της δίνει μια και πιάνει, κατάλαβες, τα οπίστια. Αυτή, τι κάνεις, δεν είχε, ξέρω γαλλικά και πιάνω. Πιάνω. Πιάνω, με την έννοια όχι. Εγώ ξέρω ποντιακά και δέρνω, αλλά δεν το έχω κάνει. Τσίπ καλά. Κυρίες και κύριοι, ήταν ένα ακόμα καταπληκτικό ανέκδοτο στην εκπομπή Ράδιο Αρβίλα από το Στάθη Παναγιωτάκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, τεσσάρα με υγεία. Το χειροκροτήσουμε. Μη χάσετε τα σπίτια. Αποθεώστε το. Τι καλό που είναι ο Στάθη. Πάρτε Στάθη. Να έχετε να πιάνετε. Αλλά βουζάνε. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα, πάρε, είναι κρύο παγωμένο, πώς λέμε. Τελικά με έσωσε η συλλογή με τα ανέκδοτα του παλιού μου θεολόγου στο γυμνάσιο. Αλήθεια αυτό. Ωραία, θεολόγε. Είμαι σε εμά, ζει. Ζει, ναι, πρέπει να είναι καμιά 900 χρονών. Είναι και παραγωγικό. Είναι παραγωγικό, βγάζει βιβλία συνέχεια. Τα οποία όμω είναι πραγματικά τέλεια. Τώρα που τα διάβασα είναι μερικά, είναι πιο να πρωτοδιαλέξω. Α, διαλέξω τυχαία ένα. Δεν ξέρω ποιο να πρωτοδιαλέξω. Στο σχολείο. Άντε καλά, όχι στο σχολείο. Μ' άρεσε αυτό το πλάνο σου πριν από το γερανό. Αυτό. Πολύ ωραίο. Είστε πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, μην δείξε. Βλέπαμε το πλάνο λίγο από το γερανό, μια που μα άρεσε. Πολύ ωραίο. Εγώ πρέπει να κάνω κάτι. Όχι, τίποτα. Λοιπόν, το ανέκδοτο λέγεται Φρέσκο. Ένας καλοντημένος κύριος πήγε και κάθισε στον πάγκο ενός γαλακτοπολίου. Υπάρχει τίποτα φρέσκο σήμερα, ρωτάει. Ναι, απαντάει το καρσόνι. Η μπογιά που άφησαμε σήμερα τον πάγκο. Αποκλειστική. Εμένα μου άρεσε αυτό να σου το πει. Το βαρέλι έχει και πάτο, αλλιώς θα έσταζε. Πάρα. Είναι προσκομμένο πάρα. Πες μου, Μιχαλάκη, τέσσερα θηρία. Τι? Πες μου, Μιχαλάκη, τέσσερα θηρία. Κύριε, κύριε, τρία λιοντάρια και μια τίγρη. Φοβερό με το γυαλί. Αυτός γιατί ήταν θεολόγος, αδικήθηκε. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα, πάρε, είναι κρύο παγωμένο, πώς λέμε. Δεν ξέρω πραγματικά, υπάρχει, θέλω να κάνουμε ένα τηλεμαραθώνιο για να μου έρθει έμπνευση. Λοιπόν, με ανοιχτό στόμα λέγεται. Με ανοιχτό στόμα. Με ανοιχτό στόμα. Ναι. Γράφει σόκινο. Όχι, θα καταλάβει το μυαλό σου. Πάλι με ανοιχτό στόμα θα μείνουμε, όταν τελειώσει το ανέκδοτο. Οπότε. Γνωρίζω έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο, λέει ένα φίλο των άλλων, που όταν εργάζεται κάνει του ανθρώπου να μένουν με ανοιχτό το στόμα. Α, είναι κανένα σπουδαίο καλλιτέχνη. Όχι, οδοντίατρο. Φρίκι, μια φορά έπεσε στο κεφάλι ενός ένα ραδιόφωνο και δεν έπαθε τίποτα. Γιατί έπαιζε ελαφρά μουσική. Σας είπα, δεν είναι παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω θέμα. Έτρωγε καντήλια και έγινε θεολόγος αυτός. Στα γραφεία της Tony Productions έρχεται ο Χρήστος Τσούσης ξαναμένος. Εάν ο διευθυντής Αντώνης Κανάκης δεν ανακαλέσει αυτό που μου είπε πρωτήτερα, θα φύγω οπωσδήποτε από τη δουλειά. Και τι σου είπε, μου είπε απολύεσαι. Κατάλαβες, αν δεν ανακαλέσει την απόλυση. Πολύ πονηρό νόημα έκανες. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα, πάρε, είναι κρύο παγωμένο, πώς λέμε. Παρ' όλα αυτά σήμερα, επειδή όπως ξέρετε και από προηγούμενες ημέρες υπάρχει μεγάλη ένδυα στον κλάδο των κρύων ανεκδότων, αποφάσισα αντί γι' αυτό να μοιραστώ με εσάς που είστε φίλοι μου μια ιστορία που αφορά εμένα προσωπικά. Α, είναι οι αληθινές ιστορίες που μας έρχονται. Έχω ένα πρόβλημα τώρα, μην κοροϊδεύετε, παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να σας πω ότι πλέον ο φίλος ο Στάθης είμαι πλέον εξαρτημένο άτομο. Και έχω αναπτύξει μια εξάρτηση στις μπαταρίες. Και μου είπε ένας ειδικός να πάω να γραφτώ στους ανώνυμους αλκαλικούς. Πώς είναι οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Δεν είναι σε σχέση, παιδιά, με αυτά που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, πλάκι. Και μένα σε λίγο το χυλάκι σου. Και μπαίνω στον γιατρό και μου λέει: γιατρός, κύριε μου, πρέπει να σταματήσετε να βλανίζεστε. Του λέω: γιατί, για να σε εξετάσω. Μπήκα εγώ. Όχι, γελάτε αυτό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Έχει καλό. Όχι, αυτό είναι. Άμα σου φέρω 5 αλκαλικές μπαταρίες, ξέρεις πως έχεις κάπου που... Τι μεγέθους, αλκαλικά. Το κρύο ανέκδοτο της ημέρας. Έλα, πάρε, είναι κρύο παγωμένο, πώς λέμε. Επειδή τον τελευταίο καιρό γνωρίζω την αποδοκιμασία από εσάς τους αγαπητούς μου φίλους. Γιατί άραγε. Έλατε. Θα σας αγνοήσω σήμερα, θα απευθυνθώ στον Κωστάκη. Που λες, Κωστάκη, χθες το βράδυ έβαλα Παντελήμη στο τέρμα. Έφαγε 5 γκολ. Δεν ήξερε, κατάλαβε ότι στο τέρμα δεν την ώρα που έκανε την ομάδα. Ούτε το Κωνσταντίνο του άρεσε. Ούτε σε σένα άρεσε, αγόρι μου, μια ελπίδα είχα σε σένα.
Καλά, εντάξει, εντάξει, μια ευκαιρία ακόμα μπορούν να έχουν. Μικρή του ευκαιρία. Αρχίσαμε τι κρυάδε συνεργασία. Το είχατε προβάρει αυτό. Ναι, είχα κάνει πρόβα. Ήταν εδώ 4 ώρες πριν. Ναι. Έλεγε ο Στάθης, έβαλα παντελή. Καλά, τέλο. Και ο Κωστάκης όταν ήταν και έλεγε Εκέ. Το είπα καλά. Το είπε μια φορά, είπε Εκέ. Αλλά δεν πέτυχε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κοπέλα, ταυτοχρόνω χαζή. Δηλαδή πολύ ωραία τύπου σούπερ μόντελ, αλλά δεν τη κόβει καθόλου. Ποια είναι. Ποια από όλε. Σταμάτησε, εσύ είσαι κακόγλωσσο. Μισογίνη, ομοφοβικέ με τα πουκαμισάκια σου. Καλά σου λες. Αυτά τα τρία που έχεις πει, τι σχέση είναι μεταξύ. Έτσι στην εκπομπή μας. Τώρα με περιγράφουν. Σας παρακαλώ, αγαπημένες μας, διαγράψτε το σχόλιο να δεσμευτεί από τα πρακτικά του Ράντερ Βίλα. Να σβηστεί γιατί κάποιοι κρατάμε κάβα για το χειμώνα. Για πες τα. Λοιπόν, πολύ όμορφη κοπέλα, τύπου σούπερ μόντερ, αλλά δεν τη κόβει καθόλου. Δεν είναι. Τίποτα. Ποια είναι. Τι θέλει, παρακαλώ. Δεν μπορεί να λύσει τα βρόλεψη. Τι εννοεί. Τι εννοεί. Αυτέ οι επιλεκτικέ δημόσιε σχέσει που κάνουμε μέσω τη εκπομπή κάποια στιγμή κάποιο πρέπει να τι τελειτεύσει. Κάποιο πρέπει να τι τελειτεύσει. Συγγνώμη, Κατάκη. Να το πάρει το ποτάμι. Πολύ όμορφη κοπέλα. Ξεχάσαμε την ερώτηση βασικά. Πολύ όμορφη κοπέλα από τι πολύ όμορφε κοπέλε, αλλά δεν σκόβει καθόλου το μυαλό τη Ελπίδα. Ποια είναι. Ποια είναι. Ποια είναι. Αντριάννα Βλήμα. Αυτό το έχει μέρα σήμερα, δεν μπορεί. Δεν είναι. Τι άλλε μέρε. Πετύχαμε. Αυτέ οι πρόοδε του Κωστάκη με ξάντησαν. Και μετά το χειροκρότημα. Πόνο. Πόνος δηλαδή, θέλω να σου πω κάτι μέσα στην καρδιά μου. Φιλικά πλέον, φιλικά χωρίς να έχει καμία σχέση με την εκπομπή ή με το περιεχόμενο. Σαν φίδιο φίλη τη. Κάνε κάτι, ό,τι μπορεί. Μίστερα χωριέ, ευχαριστώ. Μίστερα χωριέ. Σήμερα ειδικά. Μίστερα χωριέ. Το κρύο ανέκδοτο τη ημέρα. Έλα, πάρε, 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 είναι κρύο παγωμένο, μπούζι λέμε. Καταρχήν αφιερωμένο στην Ανάκα με τι ευχέ μα για καλή επιτυχία αυτό που θα κάνει μεθαύριο. Έχω ένα ένιγμα για εσά, παιδιά. Καιρό έχω να πούμε ένιγμα και φέρω το πολύ καλά, πολύ καμένο. Τι είναι αυτό το οποίο είναι μαύρο και αν πέσει από το δέντρο, χαλάει τηλεόραση. Είναι μαύρο, μην γελάτε, δεν είπα ακόμα την απάντηση. Είναι λοιπόν μαύρο και αν πέσει από το δέντρο, η τηλεόραση χαλάει. Τι είναι αυτό. Να το πάρει ο Ζαμβέζης. Η τηλεόραση ίδια. Κατάλαβες, είναι μαύρη και αν πέσει από το δέντρο που είναι ψηλά, χαλάει η τηλεόραση. Είναι δηλαδή αυτό που μου έδωσε το λόγο σου. Πες μου ότι δεν σ' άρεσε και αυτό τώρα. Μου έδωσε το λόγο σου, εσύ τα. Εμένα με ψήφισε όλη την πέρα, γελάζω τον ηλίθιο με αυτό. Με αυτό γελάζω όλη την ημέρα. Γιατί να πεισάνε, γιατί να πεισάνε. Φαίνεται δεν ταιριάζουν τα γούστα μας καμιά φορά ίσως. Ναι, μάλλον είναι θέμα γούστου μου. Δεν έχω γούστο αυτό. Δεν είναι αυτό. Δεν λέω αυτό. Το κρύο ανέκδοτο τη ημέρα. Έλα, πάρε, 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 είναι κρύο παγωμένο, μπούζι λέμε. Έλα, γουρί. Σήμερα ευτυχώς που έχω παιδιά τον τηλεθεατή, τον Βαγγέλη, ο οποίος παρήγαγε ένα δικό του και είδε και μας έσωσε. Ευτυχώς που έχω παιδιά τον πάρ' το πάνω σου. Βαγγέλη, πάρ' το πάνω σου. Homemade. Είναι λοιπόν μια παρέα, ο Τάτσης και ο Σάκης, και πίνουν ένα φραπόγαλο κάτω το Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί που πίνουν το φραπόγαλο του Σαμίνου, περνάει ένα τύπο που παρκάρει ένα Ford Fiesta ολοκαίρι πολύ αυτοκινητά, και ένα γκριζωμάρι τη Μεσίλικα κλπ. Και το σχολιάζει ότι είναι πω πω τι ωραίο αυτοκινητάκι. Το ακούει ο τύπο, λε αρέσει, πάρ' το, του δίνει τα κλειδιά και φεύγει όλο δικό σου. Πάθανε πλάκα. Την επόμενη μέρα, εκεί που πίνουν ξανά στο ίδιο σημείο το φραπόγαλό του, σκάει μύτη ο ίδιο τύπο με ένα ολοκένουργιο γυαλιστερό μεταλλιζέ χρώμα Ford Focus. Λένε πω πω τι ωραία μαξάρα έχει πάλι ο τύπο. Σ' αρέσει, λέει ο τύπο. Πάρτο, του δίνει τα κλειδιά και σηκώνεται φεύγει. Την τρίτη και τελευταία μέρα, σκάει μύτη πάλι ο ίδιο τύπο. Αυτή τη φορά έχει ένα μαύρο μοντέο, λιμουσινάρα φοβερή κλπ. Το βλέπουν. Ρε τον κερατά πάλι πήρε καινούριο αυτοκίνητο. Τι άμαξα, μπράβο ρε φιλαράκι, ωραίο αμάξι έχει. Λέει, σας αρέσει, παιδιά. Όλο δικό σας, πάρε τα κλειδιά και σκόνη τη φεύγει. Λέει ο Σάτι στον Τάκη, μα καλά. Ποιος είναι αυτός και τα χαρίζει έτσι τα αυτοκίνητα. Λέει, δεν κατάλαβες. Τι θα ακούσουμε. Ο Χάρισον Φόρντ. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Μπράβο, Βαγγέλη. Έλα, έλα, έλα. Δεν έχει παράπονο τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Σε σχέση με αυτά που έχουμε ακούσει το 2013. Σπασμένα γυαλιά, τα τζάμια, τι εχθές την τηλεόραση, τη μαύρη, τι λες τώρα. Να ευχαριστήσουμε τον φίλο, πώς τον είπαμε. Αδερφός. Φίλε, Βαγγέλη, μας έσωσε για μία μέρα. Αδερφός, Βαγγέλης, έβγε.